Θυμόμαστε περισσότερο ένα μεγάλο παχτουριώτικο δημιούργημα. Είναι το θεατρικό έργο «Εκλογές στο Μαυροχώρι», το οποίο παρουσιάστηκε από παχτουριώτες, ηθοποιούς και μουσικούς το 1980 εδώ στην Αθήνα και το 1994 στο Παχτούρι. Δημιουργός αυτού του καταπληκτικού έργου είναι ο αείμνηστος παχτουριώτης Παναγιώτης Σπύρου, ο οποίος εκτός από τα θεατρικά του έργα άφησε πίσω του και καταπληκτικά ποίηματα. Ο Παναγιώτης Σπύρου, εκτός από τα πνευματικά του δημιουργήματα, προσέφερε στο χωριό και ως πρόεδρος της αδελφότητας αλλά και της κοινότητας Παχτουριού. Από το βιβλίο «Από τη φύση και τη ζωή», το οποίο εκδόθηκε το 1975, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το ποίημα «Νύχτα του Γενάρη». Θα μας το παγγείλει παχτουριώτης Αράνια Κότση, πολιτικός μηχανικός και ηθοποιός. Παρακαλώ, την Άνια. Το σούρπο έπεφτε γοργό εκείνο του Γενάρη, το παγωμένο απόβραδο. Κι στο παλιό γεφύρι, που χύνεται ο κόκκινος ως προποταμίτης. Κι, που ήταν κατάσπαθη πυροβολογκά. Κι ο μήλος που βόγκαγε στα λέσματα, μυζότανε στα ξάγια. Και το μαντανοδρέστελο, με σταβανιές γεννώματα, στρατοκόπηκτα χωριά, νυχτοήμερα ραδιάζαν. Από μαντάνι δεν βλογά, μη δέδε στέλας πάτος. Χέρσα και ξέφρα γυλογκά. Δεν σημαδεύει μήλος. Ο παλαιομυρολαρόδρομος γιδόστρωτα έχει μείνει. Τύχει από μόνο ο γκούρμπενος και ο βάτος τα βαστάει. Ο κόσμος τα εγκατέλειψε και αλείπητος ο χρόνος. Διαδίκη ανελέητος. Σημάδι δεν αφήκε. Κοιθήκα πρέτσα η πρώην με τα χαμά κονάκια που ήταν γεμάτα από βιός, σπαρτά και καρποκλάρια. Βούτυρα, γάλατα, τυριά, πρόβατα και γελάδια. Ρόκες μεστές, πονταβλαρά κρεμάδες για το σπόρο. Δύο κήπια τώρα και δύο-τρεις ψυχές τα συνοδεύουν. Με ένα μπουλούκι ζωντανά παλεύουν με το χρόνο. Όσο κρατιούνται στη ζωή και όσο βραδιάζει η σιγή, η αναδοσιά, ο ρίγος, ανάκατα από τη ζηραματιά στο άγριο βοζοκόπι. Θα μπω ένα καζοκάνδυλο και κανένα δύο βελάσματα. Απανωτά μια βλασφημιά. Την ερημιά ταράξανε. Κι έτσι προδόθηκε η ζωή. Ο πιστικός πάει τα ίστα λίγα γεννημένα. Βγήκε, διπλομαντάλωσε τον τζάρκο και σαν κλέφτη στο κατοικιό του χώθηκε. Και απλώθηκε αναδοσιά, το κρύο και τα πόη. Ξυπνήσαν τα άγρια τα στοιχιά που η μέρα τα κοιμίζει. Το μαύρο πέπλο να ντυθούν της νύχτας που κυλάει. Θολόνερο μέσα στη σποριά. Μέσω σπαρτού για να χωθεί τη διψασμένη ρίζα. Το δέος αγκαλιάζεται με τον οχτρό το φόβο. Αριά νυχτώνει στον άραχο. Δασιά στο λαγκαδάκι. Αριά μες στον ξεράβλακο. Στα πελεκύματα δασιά. Αρύτερη στις φούρκες. Μαύρο το βαϊτσόρμα. Στο να φαΐτη πιο αριά. Τι τον φωτάει το χιόνι που είναι από πέρα στα ζερβά. Πιο κάτω, στη Χερσολογκά, θαμπότερο το σούρπο. Πιο μαύρο μέσα στη ρεματιά που είναι το παλιό γεφύρι. Ψηλά οι κορδέλες στις σημιές, από το χιονιού το γάνωμα. Να την η πύλη του χωριού, από μινάρι του σεισμού. Σωρή μέσα στο χιόνι, τα σπίτια σημαδεύουν. Το κτίριο του τριθέσιου σχολείου, που είναι γκρεμισμένο, χωρίς δασκάλους και παιδιά. Μπροστά είναι εικονοστάση, Άγιος Γιώργης, ξύλινος. Χωρίς παπά και ψάλτη. Αντίκρυ ξέφραχτες αυλές. Πεσμένα τα κονάκια. Κλίματα δίχως κρεβατιές. Κήπια με δίχως φράχτες. Και εδώ ερημιά και αναδοσιά. Αθόρυβη και παγερή. Η νύχτα έχει πέσει. Τεσίεται κλόνη. Ούτε δεν τρει. Μόνο στο σταυροδρόμι κλαψιάρικο μουρμουριτό. Της βρύσης μυρολόγη. Όπου τρεις κλαίει. Και μια βουγκάρη, τι έμεινε έρμη και ορφανή, μέσα στους πέντε ανέμους. Τα παγωμένα δάκρυά της κρέμονται σαν λαμπάδες στα χείλη της κουστάλινες. Διαβαίνοντας τα αγγλέικα, φωτά ένα παραθύρι. Ο Γούλας, η γυναίκα του, ο γιος του, ο Κωνσταντής. Τέλεψαν με τα ζωντανά. Στον πυρομάχο γόνιασαν οι τρεις τους δίπλα στη φωτιά και συλλογούνται κι άλλους τρεις,
που έχουν ξενιτεμένους. Φτιάσανε κανιά προκοπή, καζάντισαν στα ξένα ή του χαμού παιδεύονται. Κι όλο συμβάνει τη φωτιά. Τυράνξε την κρεμαστάλο που το κακάδι κρέμεται. Βιάζονται να δειπνίσουν, να πιστομίσουν στο καρνό. Πυροκοπά τη νύχτα. Την μεγάλη και ατέλευτη η νύχτα του Γενάρη. Στο μεσοχώριο πλάτανος, ζάρκος, κρουσταλιασμένος, ο Άι Νικόλα σκοτεινός, φρεσκοαναστηλωμένος, καιρό είναι αλειτούργητος. Πω κάτω το χαγιάτι, με τα πεζούλια αδιανά, πονιούς και απογερόντους. Το ιστορικό καμπαναριό, άσπρα κομμάτια κέρια, όσαν βλαστός από το σεισμό, εκόπηκε στα τρία. Κάτω το κονομέικο, φωτάει το κονάκι. Ένα σαπίλι στη φωτιά, νοπό από το χιόνι. Βγάζει καπνό στο μπουχαρί. Κι ανάρια, καμιά φλόγα. Ο φλόρος έξω αληκτάει, να μην ρημώσει ο τόπος. Τι έμεινε ο δόλιος έρημος. Και σκιάζεται κι ο ίδιος. Ο Αριστίδης ο καψερός. Με τη λεβεντομάνα τη γερελεονίδενα, όπου είναι αδριωμένη. Κι αντί στα γέρατα να πάει, σε αυτήν η νιώτη πάει. Ψηλή, λεπτή και ανάλαφρη, χωρίς μια άσπρη τρίχα στα μακριά της τα μαλλιά. Νυχτερήμερα τελεύει τα ζωντανά μονάχη της, πλένει και μαγειρεύει. Ζώνει στη μέση την τριχιά, περνάει και το τσεκούρι. Φέρνει βαστάματα κλαρί με στο μαντρί κρεμάει. Το βράδυ να μαδίσουν σαν έρθουν τα ζωντανά, κομμάτι λατόκερδο, ξεγέλασμα στην πείνα. Νύχτωσε και τα ζωντανά δεν φάνηκαν ακόμα. Και το παιδί την άπαθε και χασομέρισε απόψε. Με φόβο συλλογίστηκε. Ας βγω ως παραπέρα. Κουρμάστηκε, γιατί άκουσε το σάλαγο πιο κάτω. Άντε, καλημέρα σ' Αριστίδη. Πάψε, τι χασομέρισες. Εκείνη παλιό μου σκαρεμάνα. Κι άλλα δυο. Σμίξανε στον παρουβά Βασίλη και τράβαγαν να πάνε για να γρυκιάζουν στη σπηλιά. Μαύλαγα, μα τα μαύλαγα. Δεν γύρναγε μαγούφα. Όσο που πέρα ρίχτηκα και τα μα αποδόθη. Κι κάτω στο βαϊτσόρεμα ορμάνα εννιά λαμπή. Πελώρια! Τον ανήφορο ερχότανε πολλή ώρα. Μην είναι κανένα καπριατσιότ, πέχασε κανένα πράγμα. Λαμπή, είπε παιδάκι, μπα! Τέτοια ώρα καπριατσιότ, δαιμονικά θα ήταν. Κι αυτά τα μουτζωμένα, απόψε γιατί ζάβωσαν. Ρίξου κανένα απλό και ρωτήσανε που μέσα να γλυκαθούν. Και να έρχονται τα βράδια μοναχά του. Άντε καλή ώρα, Αριστίδη, τον τσάρκο για να ανοίξει. Και τα κατσίκια ρέκαξαν, τα αρνιά σηκώ βινίλα. Κι εγώ, για να βολέψω εκείνα τα τσαγκάδια και εκείνες τις θεμόγενες καρπό να τις ταΐσω. Σαν τέλεψαν στα ζωντανά, μέσα στο κονάκι μπήκαν. Τζουγκρίσανε τα πόδαυλα, τα λίγα αποκαλύδια. Πήρε μια χόχλη το φαΐ, όπου είχαν στο κακάβι. Τη μασιλεονίδενα, τη χαμηλή την τάβλα. Και ο Αριστίδης στη φωτιά, τρανή κουτσούρα βάζει. Για να κρατήσει ως την αυγή. Η νύχτα είναι χρόνος. Μεγάλη και ατέλειωτη η νύχτα του Γενάρη. Πιο κάτω από τον Παπαβασίλης, μαζί με τη Μαγδάλη, στο γονολίθι προσκυνούν, τη μήνα σαν τους κούκους. Και πότε πότε μια κρισιά, μια απόκριση ανάρια. Όλον τον ίδιο τον καημό, τα βράδια μουρμουρίζουν. Για το χαμένο του στο γιο, που αν ζούσε, θα καμάρωνα. Θα κίνηζαν τα εγγόνια. Τι απαντοχή από το θηλυκό. Παντρεύτηκε και λάκησε. Απόκτησε στα ξένα τα καψερά εγγόνια τους. Τα βλέπουν στον χρόνο αντίχει για της Παναγιάς και έρθουν στο πανηγύρι. Αν ζούσε ο δόλιος Σκότσιος μας. Συνέχεια μουρμουρίζουν. Ως που ύπνος έρχεται και βλέπουν τον Κότσιο. Ξυπνούν. Συμπούνε τα δαυλά. Και πάλι μα τα πέφτουν ως που το πρώτο λάλημα να έρθει του κοκόρου. Αγάλια να σηκώνονται. Ανασκαλεύουν τη φωτιά. Τα κούτσουρα τσουγκρίζουν. Και επιστομούν την πυροστιά. Βάζουν το κακάβι με ένα πλοχέρι τραχανά. Σαν φέξι να ρουφήξουν. Λίγο καρπό στα ζωντανά. Που τάμασε το κρύο. Λιγόστεψε το γάλα τους. Δεν πιάνουν να βυζάξουν τα δόλια καρνοκάτσικα. Ρεκάξανε στο βελατό κι όλος του μπουν τις ρόγες. Η δεύτερη σήμανε λαλιά από τα κοκόρια. Κοντά είναι και το χάραμα που θάμπει από τις φανέστρες.
Βγαίνει ζεστός ο τραχανάς, με λίγο ξεροψώνι που το έχουν τρίψει στο αγιό. Λιγάκι να ουρφήξουν, μαλακωσιά στα λίγδο του και τα χαμνό στο μάχη. 7 ψυχές μέσα στο χωριό. Ένα σκυλί, 3 γάτες. Κοπάδι γιδοπρόβατα και χοντρικά 2-3. Προσμένουν το ξημέρωμα. Μια χτίδα ήλιου για να βγει, να μαλακώσει λίγο η γης που είναι κοκαλωμένη. Τα παιδεμένα τα κορμιά να πλώσουν, να αναδέψουν και τα άμυρα τα ζωντανά να βγουν για να μαδίσουν κομμάτια σπάκα χαμηλά στα ξέχιονα προσήλια. Να κρατηθούν στη ζωή, ώσπου αγάλια η μέρα να πάρει τον ανήφορο, να φάει από τη νύχτα, τη μετρανή και ατέλευτη η νύχτα του Γενάρη. Ευχαριστώ. Thank you.
σημείο θα πρέπει να κόψουμε και την πίτα μας. Γι' αυτό θα ήθελα να φωνάξω τα μέλη τους της επιτροπής να έρθουν απάνω, όσοι είναι τουλάχιστον εδώ, γιατί είναι και πολλοί μέσα που ντύνονται για τη συνέχεια. Παρακαλώ να έρθετε απάνω για να κόψουμε την πίτα. Όλοι του 10 μέλους. Και θα ήθελα να το δώσω, είναι καθιερό, να το δώσω στον εκπρόσωπο και της Εκκλησίας, στον Γιώργο, στο Γιώργο τον εικόνα μου. Γιώργο, θα δώσω το λίγο στον Γιώργο τον εικόνα μου, ευχαριστούμε. Δεν είναι καθυστερούμε πολύ, ο πίπιντας είναι τα γνωστά. Θα ήθελα να έρθει εκ μέρους έφυγε ο κύριο Δημήτρης, εκ μέρους του... Επίσης, να είσαι καλά Γιώργο. Χρόνια πολλά. Εκ μέρους του Δήμου και λόγω και του φιλοξενίας όλα αυτά, η Μαρία Ηλιάπη Αντουλάκη από τη Λαφίνα να μας κόψει ένα κομμάτι. Πάντα κοντά μας όλες τις εκδηλώσεις, Μαρία, την ευχαριστούμε. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, καλές απόκριες βέβαια, γιατί ξεκίνησα και αφιερώνω αυτό το κομμάτι σε όλους αυτούς που μένουν ακόμη στα χωριά επάνω και καπνίζει ακόμη το κουφάρι τους. Ευχαριστούμε τη Μαρία Νάσκα. Τον Κώστα τον Βλάχο, σύμβουλο στο Δήμο Πύλης, τον ευχαριστούμε που είναι πάντα κοντά μας. Καλή χρονιά σε όλους. Το κομμάτι αυτό που κόβω το αφιερώνω στους φύλακες της ορεινής πατρίδος. Σε αυτούς παραμένω εγώ που δεν είναι πάρα, τουλάχιστον στα τρία χωριά Παντούρη, Λαφίνα και Αϊτός δεν είναι πάνω από 10. Επίσης, θέλω να πω πολλά μπράβο στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο και γενικά σε όλους τους παρτουριώτες για αυτή την ωραία εκδήλωση που έχουν σήμερα εδώ. Δεν είναι μόνο ότι κάνουν τόσο ωραία πράγματα εδώ μαζί με την νεολαία, και στο χωριό το ίδιο συμβαίνει. Να είναι καλά, να το συνεχίσουν και να είστε όλοι καλά και καλή χρονιά. Επίσης θα ήθελα, επειδή μας φιλοξενούν και τους θυμούμε, έχουμε και εμείς φιλοξενούμενους, θα ήθελα τον κύριο Οικονομάκο να έρθει να κόψει ένα κομμάτι. Thank you.
καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Διαχρονικά παρακολουθώ τις εκδηλώσεις του συλλόγου σας. Είτε στον Άγιο Δημήτριο, είτε στην Ηλιούπολη. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι εξακολουθείτε και είσαστε πολύ ζεστοί και αγκαλιάζετε το σύλλογό σας. Εύχομαι πάντοτε, που θα συνεχίζω να είμαι κοντά σας, να είσαστε πάλι έτσι ζεστοί. Συγχαρητήρια στο σύλλογο. Συγχαρητήρια σε όλους εσείς, σε όλους εσάς και πιστεύω ότι το κομμάτι αυτό είναι για όλους αυτούς οι οποίοι δάκρυσαν βλέποντας σήμερα αρκετά άτομα να μην είναι κοντά σας. Πιστεύω ότι η στοργή, η αγάπη, η φιλανθρωπία θα είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να ακολουθεί όλους μας σε αυτούς οι οποίοι σήμερα αδυνατούν να είναι κοντά σε εσάς. Κάποιοι είναι ασθενείς, κάποιοι είναι άρρωστοι και λείπουν. Αυτοί όμως είναι κοντά σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο. Η εκδήλωση συνεχίζεται, η πίτα κόπηκε, μπορούμε να την τραβήξουμε και συνεχίζουμε.